Μια σύντομη ανακοίνωση θέλω να κάνω για ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά σημαντικό και αφορά όχι μόνο τη Σύρο, αφορά και τρία ακόμη νησιά των Κυκλάδων, την Νάξο, την Πάρο και τη Μήλο, όπου μαζί με τη Σύρο λειτουργούν τα αεροδρόμια τα οποία εντάσσονται στις άγονες γραμμές. Πριν από λίγες ημέρες, αν θυμάμαι καλά, στις 6 Μαΐου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας το σχέδιο της σύμβασης για την ανανέωση, μάλλον της σύμβασης για τις άγονες γραμμές. Αυτό το σχέδιο έχει τεθεί σε διαβούλευση και πολύ χοντρικά θα σας πω, δεν θα προβώ σε ανάλυση, οποιοδήποτε θέλει είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΙΠΑ, προβλέπει μέσω σταθμικά τη μείωση σε όλες περίπου τις δρομολογιακές γραμμές που εντάσσονται στα αεροδρόμια των άγονων γραμμών, τη μείωση της επιδότησης περίπου σε μια τάξη μεγέθους του 50%. Άρα λοιπόν, προκειμένου για τη Σύρο να σας πω ότι με βάση το σχέδιο της σύμβασης, το οποίο επαναλαμβάνουμε στη διαβούλευση, προβλέπεται η μείωση στο μισό περίπου των δρομολογίων για όλη τη διάρκεια του έτους. Να σας πω ότι με βάση το σχέδιο σύμβασης χωρίζεται το έτος σε τρεις περιόδους, χαμηλής, μέσης και υψηλής επισκεψιμότητας. Η χαμηλή επισκεψιμότητα είναι για 5 μήνες, η μέση για 3 μήνες και η υψηλή, που είναι η τουριστική σεζόν, είναι 4 μήνες, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο. Χωρίζεται λοιπόν το έτος σε τρεις περιόδους, όπου η Σύρος και για τις τρεις περιόδους, μιλάμε για τα αεροπορικά, τις συνδέσεις αεροπορικές Αθήνας, Σύρου και Σύρου Αθήνας, επιστροφή. Θα έχει ανά εβδομάδα 3 πτήσεις επιδοτούμενες με τουλάχιστον 60 προσφερόμενες θέσεις εβδομαδιαίως. Εν αντιθέσει με τις 6 θέσεις που είχαμε μέχρι σήμερα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αυτομάτως οι πτήσεις θα μειωθούν στο μισό από τις 6 στις 3. Σημαίνει ότι οι επιδοτούμενες πτήσεις θα είναι 3 ή ισοδύναμα 60 περίπου θέσεις ανά εβδομάδα. Αντίστοιχα, τα πράγματα είναι και στα υπόλοιπα 3 νησιά. Επικοινώνησα πριν από λίγο με τους 3 δημάρχους, της Νάξου, της Πάρου και της Μήλου, όπου βέβαια ο Δήμαρχος της Μήλου έχει και την διπλή ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και θα το εισάγει το θέμα στην επόμενη συνεδρίαση, καθώς επίσης και με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, ώστε να προβούμε από κοινού σε ενέργειες αναφορικά με τα νέα δεδομένα όπως αυτά διαμορφώνονται. Ενδεχομένως να χρειαστεί ή να αποφασίσουμε να προβούμε σε μία αντιπρόταση επί του σχεδίου της σύμβασης που είναι σε διαβούλευση, διότι με τους 3 δημάρχους που μιλήσαμε, και νομίζω ότι είναι κοινώς αποδεκτό αυτό και από όλους, είναι και εύλογο, η επιδότηση για τις άγονες γραμμές έχει την έννοια περισσότερο για τις αεροπορικές συνδέσεις του χειμώνα, όχι του καλοκαιριού. Διότι όταν υπάρχει μια ικανοποιητική πληρότητα το καλοκαίρι, που κατά τεκμήριο σε αυτά τα 4 νησιά υπάρχει μια ικανοποιητική πληρότητα, δεν είναι τόσο απαιτητέα η επιδότηση. Άρα λοιπόν, σας θέτω αυτό το δεδομένο. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΙΠΑ και να διαβάσετε αναλυτικά το σχέδιο της σύμβασης με αυτά τα οποία προβλέπονται. Και το επόμενο διάστημα, σε σχέση με τις συνεννοήσεις που θα κάνουμε με τα υπόλοιπα 3 νησιά και το επιμελητήριο, θα ενημερωθείτε για το πώς προτιθέμεθα ή τον καλύτερο ή αποδοτικότερο τρόπο να αντιδράσουμε, ώστε να διασφαλίσουμε το μέσο το δυνατό για το νησί μας, αλλά και για το νομό μας.